Στα Χανιά τώρα συνελήφθη αστυνομικός και ο γιος του για εκβίαση και χρηματισμό. Η Μίνα Καραμίτρου και πάλι μαζί μας. Και μιλάμε μάλιστα, Αλίνα, για διοικητή υπηρεσίας στην περιοχή της Κρήτης, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία γυναίκας τη ζητούσε 30.000 ευρώ κάθε χρόνο για να μην χτυπήσει ο ίδιος στη δημοπρασία μια καντίνα που υπάρχει στην περιοχή και την οποία διεκδικούσε και η συγκεκριμένη γυναίκα. Η καταγγέλουσα έφτασε μέχρι τους αδιάφθορους της ελληνικής αστυνομίας, έδωσε την καταγγελία της, έδωσε κατάθεση, προσημειώθηκαν 8.000 ευρώ, τα οποία φέρεται μάλιστα να παρέλαβε ο γιος του αστυνομικού, και τότε πέρασαν χειροπέδες και στον αστυνομικό και τον γιο του, ο οποίος επίσης υπηρετεί στην ελληνική αστυνομία. Τώρα, Λίνα, υπάρχουν και άλλες καταγγελίες για τον συγκεκριμένο αστυνομικό, οι οποίες φυσικά πρέπει να διερευνηθούν, που έχουν να κάνουν με παράνομη δραστηριότητα. Ενώ θέλω να σας πω ότι έχει ξεκινήσει και μια άλλη παράλληλη έρευνα, πάλι για τον ίδιο αστυνομικό, από άλλο κλιμάκιο των αδιάφθορων, καθώς υπάρχουν κάποιες καταγγελίες ότι ζητούσε και χρήματα για να σβήνει κλήσεις τροχονομικές εννοώ.